Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλή χρονιά, με υγεία και καλούς αγώνες. Από τη Λάρκο προέρχομαι. Θα πιάσω τώρα από το τέλος, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουν κουράσει όλοι οι ομιλητές. Έχουμε τα εξής δεδομένα. Εγώ θα φέρω μια εικόνα από τη Στερεά. Από τότε που είμαι μέλος της διοίκησης ΓΕΣΕ, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να γυρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους δουλειάς. Έχουμε στις 31 Τρίτου τη λήξη, ξανά τη λήξη των συμβάσεων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Δεν ξέρουμε αν θα ξανανανεωθούν και πού θα τραβήξει αυτή η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι στην πρώη Τσιπίτα, Μοντελέζ, άμα τη λέω σωστά, στην ΕΖΑ και σε άλλους χώρους δουλειάς της Στερεάς, έχουν ανοίξει το ζήτημα της σύμβασης. Έχουν κάνει γενικές συνελεύσεις, έχουν ανοίξει τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες και κάνουν μια προσπάθεια, γιατί είναι εργαζόμενοι που πρώτη φορά μπαίνουν στη διεκδίκηση και θέλουν ένα αποκούμπι να εκφράσουν, γιατί οι εργοδότες τους λένε πάμε τον Απρίλιο, πάμε τον Μάη να κουβεντιάσουμε, να εκφράσουν την αγωνιστική πλέον. Έχουν μπει σε μια διαδικασία τις αγωνιστικές διαθέσεις. Οι αγρότες είναι τώρα στον δρόμο. Από προχθές άρχισαν να κλιμακώνονται τα μπλόκα και μέχρι τις 28 Φλεβάρι ή κάπου εκεί θα είναι σίγουρα στον δρόμο. Έχουν δρόμο ακόμα να τραβήξουν και τα μπλόκα τώρα δημιουργούνται και τώρα κλιμακώνονται. Οι υγειονομικοί θα πραγματοποιήσουν απεργία για τα προβλήματα που βιώνουμε όποιοι έχουν άρρωστους ή είναι στον κλάδο των υγειονομικών. Έχουν απεργία και θέλουν κλιμάκωση για αυτά τα προβλήματα που τα βιώνουμε όλοι. Οι οικοδόμοι, όπως αναφέρθηκε, έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις και έχουν απεργία κυρίως για την ασφάλισή τους. Τα πανεπιστήμια είναι στο δρόμο, που μας αφορά όλους μας. Τα δικά μας τα παιδιά της εργατικής τάξης, της μισθωτής εργασίας, δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν, γιατί όσο και να το βάλουμε το χέρι στη τσέπη, άλλο πράγμα πιάνουμε πλέον. Δεν υπάρχει χρήμα. Έτσι, λοιπόν. Τα σχολεία είναι σε κατάληψη. Έτσι, λοιπόν. Και είμαστε σε συνεννόηση πρώτη φορά μετά από χρόνια. Εγώ πρώτη φορά το πιάνω τόσο ζεστά, που υπάρχει μια διάθεση σε πολλούς χώρους δουλειάς που μας λένε ελάτε εδώ να φτιάξουμε σωματείο, επιτροπή, φέρτε το κλαδικό, το εργατικό κέντρο. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Τώρα, πέρα από το περιεχόμενο, που δεν πρόκειται, είναι μεγάλες οι διαφορές, θεωρώ ότι υπάρχει η προϋπόθεση να τα βρούμε σε μια ημερομηνία. Και λέμε εμείς τώρα, θέλω επιχειρήματα από την πλευρά της πλειοψηφίας. 28 Δευτέρου, έτσι κι αλλιώς, θα βγούνε στο δρόμο μάζες. Γιατί όπως είδαμε και τις τελευταίες ημέρες με την εξεταστική, έχει περάσει ήδη ένας χρόνος και δεν έχει καθίσει κανένα στο σκαμνί. Έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για το έγκλημα που όλοι καταγγείλαμε, που ξεσήκωσε πάνω από 3 εκατομμύρια λαό, νεολαίας, εργαζομένων κτλ. Δεν το βλέπουμε ως μνημόσυνο, το βλέπουμε ως ένα σταθμό που μπορούν εκεί επάνω το κάθε χώρος ξεχωριστά με τα δικά του αιτήματα να ενοποιηθούν και τα γενικά προβλήματα που μας ενδιαφέρουν όλους, που είναι προφανώς το έγκλημα στα Τέμπη και η ασφάλεια. Και εκεί μπαίνουν και τα έργα υποδομών για τη Θεσσαλία και για τις πλημμύνες και για όλα αυτά, τις πυρκαγιές και όλα αυτά, έτσι. Για γενικές αυξήσεις σε όλους, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούν να μας καθορίζουν τον βασικό μισθό από το Υπουργείο. Αυτό είναι, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι. Και ό,τι κοινό αίτημα υπάρχει. Εγώ ησυχία, παιδιά. Εγώ επάνω σε αυτό προβληματίζουμε τα επιχειρήματα. Δεν έχουμε να το προετοιμάσουμε. Θεωρώ ότι έχουν προετοιμαστεί απεργίες σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Για τις 28 Φλεβάρι έχουμε ένα μήνα και κάτι μέρες. Λέμε ναι και στις 17. Δεν θα πούμε όχι.
κρατάω μια επιφύλαξη, μήπως χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή στις 28 κλιμάκωση άμεση που θα είναι πολύ μακριά το 17 Απρίλη. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να πω ναι ρε, είμαι μέλος της ΓΕΣΕ, της διοίκησης ΓΕΣΕ και παρά τη διαφωνία μας αποφασίσαμε αυτό στις 28 Φλεβάρι να μπορούν να απεργήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, να έχουν αυτό που θέλουν, να νιώθουν μια ασφάλεια. Όπου δεν υπάρχει σωματείο, εργατικό κέντρο. Και εδώ τώρα, συνάδελφοι, και συγγνώμη, πρέπει να τοποθετηθούν τα εργατικά κέντρα σε κάθε νομό. Ανεξάρτητα από τις διαφορές μας. Είναι αυτά και οι ομοσπονδίες. Είναι αυτά που μπορούν και αυτά να καλύψουν. Ανεξάρτητα. Και η ΓΕΣΕ πρέπει να το πάρει υπόψη αυτό. Ήδη έχουν πάρει ένα σωρό εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες αποφάσεις. Επάνω σε αυτό, και κλείνω, συνάδελφοι, με μια πείρα. Αν με ρωτάγατε πριν 4 χρόνια στη Λάρκο, κλείσαμε 4 χρόνια, 28 Φλεβάρι μάλλον κλείνουμε 4 χρόνια ειδικού καθεστώς. Αν 4 χρόνια με ρωτάγατε αν θα είχαμε αντέξει, εγώ, που ανήκω σε συγκεκριμένο χώρο, θα σας έλεγα τρελή είστε. Τι έδειξε? Ότι το σωστό πλαίσιο με το σωστό περιεχόμενο, η αλληλεγγύη, η ηθική, η υλική, αλλά κυρίως η ηθική, τουλάχιστον και τα λοιπά, επηρεάζει η συμμαχία με άλλα κοινωνικά στρώματα, όπως αγρότες, ΕΒΕ, σε περιοχές, γιατί είναι σε 5 νομούς η Λάρκο. Επηρεάζει και άλλους χώρους δουλειάς που ενεργοποιούνται και το βλέπουμε δηλαδή τώρα. Με πείρα τη Λάρκο φτιάξαν σωματείο στη γειτονική επιχείρηση και θέλουν σύμβαση. Επηρεάζει και πιέζει και φέρνει αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι ενώ στα χαρτιά μας είχαν σε 6 μήνες, δηλαδή δεν θα κλείναμε 2021, θα μας είχαν τελειώσει, έχουμε καταφέρει με τους αγώνες και με πολύ σπερικοπές και αυτά, ναι, τα έχουμε υποστεί. Έχουμε καταφέρει και είμαστε μέσα στο ρίγκ και συνεχίζουμε να δίνουμε έναν αγώνα. Με προοπτική. Έχουμε καταφέρει να ανατρέψουμε στην κοινή γνώμη, και κλείνω, το βαρέλι δίχως πάτο που αποκαλούσαν τη Λάρκο, η οποία είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει νικέλιο και η χώρα μας είναι η μοναδική που έχει στο υπέδαφος νικέλιο και είναι το στρατηγική σημασία για αυτούς. Και προφανώς είναι που θα φέρει την πράσινη μετάβαση. Η Λάρκο απεικονίζει, είναι η εικόνα, το τι εννοούν πράσινη μετάβαση. Την απαξιώσαν για να τη δώσουν με 6 ευρώ το στρέμμα και εμείς οι εργαζόμενοι να ζούμε στην ανασφάλεια. Σε μια περίοδο που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Κλείνω, θέλω επιχειρήματα. Τρίτη γιατί... φορά έχεις κλείσει. Ναι. Είσαι νέος όμως, μπράβο. Συγχαρητήρια. Λέω, θέλω επιχειρήματα. Παρά που δεν είπες, τελειώνω. 28, α, μπράβο. Λοιπόν, 28 Φλεβάρι πρέπει να υπάρχει απόφαση γενικής απεργίας, ανεξάρτητα το περιεχόμενο. Και να κλιμακώσουμε και στις 17 Απρίλη και στις 17 Μάρτη.